θα γίνει της πετσέτας. Καλώς ήρθατε στο Πελτίο Ειδήσεων του ΟΚΑΕ με την Νίνα Βασιλείου. Φυσικά και δεν θα ακολουθούμε αυτό το ύφος στο Δελτίο. Τα δικά μας, ξέρετε εσείς. Δεν θα χάσω χρόνο, ξεκινάμε κατευθείαν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με τα νέα για την Ελλάδα μας. Έχω και τις σημειώσεις μου, καταλαβαίνετε. Ο συνθέτης της Eurovision της Αθήνας και βασικός συντελεστής στην επιλογή της συμμετοχής μας στο Tel Aviv, γνωστός μουσικοσυνθέτης Δημήτρης Παπαδημητρίου, παραμένει στο νέο διοικητικό συμβούλιο της ΕΡΤ. Στο ρεπορτάζ λοιπόν του Ιωάννη Δανιήλ θα έχουμε περισσότερες πληροφορίες για το θέμα, καθώς και τα ονόματα των υπόλοιπων μελών. Α! Και πριν πάτε, να σας θυμίσω κάτι. Να σημειώσουμε σε αυτό το σημείο ότι η Ελλάδα, όπως όλοι ξέρετε, δηλώνει παρούσα στη Eurovision του 2020. Η αρχηγός της περσινής αποστολής και διευθύντρια διεθνών σχέσεων της ΕΡΤ, αν δεν το ήξερες, αυτό είναι το τμήμα που έχει και την αρμοδιότητα για το project της Eurovision, έτσι. Η κυρία Κουφοπούλου, λοιπόν, απάντησε σε όλα τα καυτά ερωτήματα που της έθεσε ο Γκάι Γκρις. Δείτε και αυτά. Ελβετία. Τεράστιο το ενδιαφέρον των καλλιτεχνών για τη συμμετοχή της Ελβετίας στη Eurovision 2020. Στο ρεπορτάζ, ο Κωνσταντίνος Παπάς. Γεια σας, ναι. Ναι, κύριε Παπά, ναι, ναι. Γεια σας, ναι. Ναι, είμαι Ελληνίδα, είμαι στα σοου, ναι. Είμαι στο σοου, φοράει και αυτή το ίδιο με εμένα, ναι. Ναι, 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 έχω όλοι φοράτε με εμένα. Έχω έρθει, ναι, είμαι Ελληνίδα και έχω έρθει να λάβω μέρος στο διαγωνισμό εδώ στην Ελβετία για να εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Ναι, την Ελλάδα. Τι εννοείται πως θα γίνει, γίνεται, θα εκπροσωπήσω την Ελλάδα. Εγώ θα πω ότι έρχομαι για την Ελλάδα. Οι Ελβετοί δεν ξέρουν τι θα κάνουν. Εγώ θα διευκρινίσω ότι έρχομαι για την Ελλάδα. Εντάξει. Έλεος. Για την Ελλάδα. Ναι. Δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα εγώ. Δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Ναι. Έχω ετοιμάσει τραγούδι, εμφανίσεις. Όλοι με αντιγράφουν ήδη, το βλέπετε κι εσείς. Ναι. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ναι. Ναι. Συνεχίζουμε. Γερμανία. Το κάλεσμα για υποβολή υποψηφιωτήτων στη Γερμανία έχει ξεκινήσει. Ποια διαδικασία θα ακολουθηθεί και τι είδους τραγούδια θα προτιμηθούν φέτος? Στο ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλια, όλα αυτά. Όλες οι απαντήσεις. Προσωπικώς, η περιγραφή τους για το πώς θέλουν το τραγούδι με βρίσκει απολύτως σύμφωνη. Ηνωμένο Βασίλειο. Θα χρειαστώ κάποια props εδώ πέρα. Με αέρα μεγάλης αισιοδοξίας ξεκινάει μια νέα συνεργασία ανάμεσα στο BBC και μεγάλη, τεράστια, δισκογραφική εταιρεία με πλώρη τη Eurovision 2020. Στο ρεπορτάζ ο Δημήτρης Χριστούλιας. Okay. Εδώ κολλάει το «θα μας πάρουν και τα underwear», if you know what I mean. Φινλανδία. Σου έχω λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του εθνικού τελικού της Φινλανδίας. UMK. 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 Δεν ξέρω. 2020. Από τη Μέρφη Φωτιάδο. Επόμενο. Ισπανία. Ο ΓΚΑΕ για άλλη μια φορά μπροστά. Ήδη από το Δεκέμβριο του 2018 σας είχαμε νέα για το πώς θα επιλέξουν οι Ισπανοί τον εκπρόσωπο του 2020. Από τότε ξεκίνησαν αυτοί καλέ τις σκέψεις. Να. Για δες στο ρεπορτάζ του Πελώριου, τιτανοτεράστιου, υπέρλαμπρου αρχισυντάκτη μας, Γκρηγόρη και Φωτιάν. Και το παράκανα ελαφρώ στο γλύψιμο. Απ' την άλλη θα πεις καλύτερα πολύ παρά λίγο. Επιβεβαίωσαν χθες οι Ισπανοί όσα ο ΓΚΑΕ σας έλεγε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Πάμε και σε λίγα gossip τώρα.
Θα συνεχίσουμε τις ειδήσεις, αλλά πάμε και σε λίγο γκοσιπάκι. Γνωστά ονόματα του κινηματογράφου αλλά και της Eurovision θα πρωταγωνιστήσουν στην κωμωδία που ήδη γυρίζεται για λογαριασμό του Netflix με θέμα, τι άλλο φυσικά, τη Eurovision. Μεταξύ άλλων ακούγεται και το όνομα της Νέτα Μπαρσιλάη στο ρεπορτάζ ο Δημήτρης Χριστούλιας. Πάλι αυτή μπροστά μου. Πάμε στα νέα για τη διοργάνωση. Επιγραμματικά. Τι έχουμε μέχρι τώρα. Πού θα γίνει η κλήρωση των χωρών και η τελετή έναρξης. Ποιοι είναι οι σκηνοθέτες. Και πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά θα ξέρουμε όλες τις συμμετοχές στη Eurovision 2020. Όλα αυτά τα έχουμε σε ρεπορτάζ κάτω από τον Δημήτρη Χριστούλια. Οι σκηνοθέτες μπορώ να σου πω ότι είναι δύο. Είναι ο Μάρνιξ Κάρτ και ο Μάρκ Πος. Έτσι. Για το πού θα γίνει η κλήρωση και τελετή, ρίξε ένα βλέφαρο εσύ, ξέρεις εσύ. Κλείνω με τα ονόματα που ακούγονται στην παρουσίαση, καθώς και τα δύσκολα που βρήκαν τη διοργάνωση φέτος. Πολλά προβληματάκια έχουν προκύψει. Στην παρουσίαση τώρα ακούγονται τρεις δημοσιογράφοι και ένας τραγουδιστής. Δύο γυναίκες, ένας άντρας, κάτι. Είδα και τις φωτογραφίες που έχει βάλει ο Σωτήρης ο Χαραλαμπόπουλος. Τσέκαρε το link. Δεν ξέρω. Τι σκέση να τα πούμε. Junior, στα αγαπημένα μας μικρομέγαλα, τα οποία θα κοντεροχτυπηθούν στις 24 Νοέμβρη για όποιον ενδιαφέρεται. Εντάξει, δεν θα κάτσω τώρα. Δύο ειδήσεις έχω κάτω από τον Κρικόρ. Βαριέμαι και λίγο, έγκωσα, μιλάω τόση ώρα, δίψασα. Μη με πιλατεύεις, έχω και το άλλο με την Νέτα το πρόβλημα. Λοιπόν, στην ουσία η Σερβία διάλεξε εκπρόσωπο και η Αρμενία διάλεξε συμμετοχή και εκπρόσωπο. Τώρα, τι να διαβάζω εγώ τώρα, κάτι σέρβικα ονόματα εδώ πέρα, Νταρίγια Βράκεβιτς, Βράτσεβιτς, ξέρω εγώ, τέλος πάντων και κάτι εδώ από Αρμενία. Ντεπί, Μανκακάν, Ευρατεσίλ 2019 και νικήτρια η Καρίνα Εγκνατιάν. Τι να διαβάζω τώρα, να γίνω με ρεζίλη. Δεν θέλω να τα διαβάζω για ρεζίλη. Τι εννοείς ότι τα διάβασα. Ναι, τέλος πάντων. Λοιπόν, τελειώσαμε, αν είστε ακόμη εδώ, δεν ξέρω, υπάρχει άνθρωπος, δεν ξέρω. Όμως σας έχω κάτι πριν φύγω, δεν σας άφηνα έτσι. Σας έχω ένα υπέροχο αφιέρωμα από τον Δημήτρη τον Χριστούλια για τα παρασκήνια της Eurovision, όχι της περσινής, γενικά τα παρασκήνια της Eurovision, έτσι που άφησαν ιστορία θα μπορούσαμε να πούμε. Υπάρχει πολύ ίντριγκα, πολύ gossip. Χωρίς αυτά δεν μπορούμε, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, σας έχω σκισμένα ρούχα, γυναικεία μετροδοξία, ρατσισμό, άσχημα αυτό, δεν μ' αρέσει, απειλές, εκβιασμούς, αποχωρήσεις και επιστροφές, ατυχίες, λάθη, αποκλεισμούς, αρνητικά σχόλια, χαστούκια, μέχρι και απειλή δολοφονίας. Καρέτα. Δεν πρέπει να το χάσεις αυτό. Σου έχω το ρεπορτάζ. Χριζόμουστα, τα έχω μαζέψει εγώ όλα. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, σας έχω τα link στο description box. Μ' αρέσει. Με όλα τα νέα αυτά που είπαμε στο δελτίο. Και φυσικά σας έχω και link με τα νέα για την Ελλάδα, την κατηγορία Ελλάδα. Δηλαδή μπαίνεις και βλέπεις όλα τα νέα της χώρας μας χωρίς να παιδεύεσαι και να ψάχνεις. Στα έχουμε όλα μαζεμένα, έτσι. Λοιπόν, επίσης, σου έχω και κάτι άλλο. Κλείνοντας, να πω ποιες χώρες έχουν ήδη επιβεβαιώσει συμμετοχή, Δεν θα σ' άφηνα έτσι, να μην σου πω τις χώρες που έχουν ήδη επιβεβαιώσει. Λοιπόν, βγάζω τη λίστα μου. Ναι, εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα ότι δεν πρόκειται να κάτσω να το διαβάζω όλα αυτά. Το καταλαβαίνεις, το νιώθεις νομίζω, με ξέρεις πλέον. Λοιπόν, σου έχω link κάτω από τη Wikipedia
Μπες, δες, έχει όλα τα νέα, ποιοι έχουν επιβεβαιώσει, ποιοι αυτά, ποιοι έχουν βρει, ποιοι δεν έχουν βρει, ποιοι θα βρουν. Ημερομηνίες τα ξέρεις εσύ τώρα, δεν χρειάζεται να τα πω εγώ. Να σημειώσω ότι ως πηγή για την επιβεβαίωση της ελαδάρας έχει το αποκλειστικό άρθρο μας. Εντάξει. Όχι για να δεις ότι σου έχω τα καλύτερα, δεν σε έχω όπου κι όπου. Σε έχω στα καλύτερα, δεν σε έχω όπου κι όπου. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Καλό σας βράδυ και μην ξεχνάτε... Βλέπεις ότι υπάρχει μια οδύνη στο περιβάλλον αυτή τη στιγμή. Το δελτίο επηρέασε πάρα πολύ κόσμο. Πολλοί δεν αντέξαν από ό,τι ακούτε. Δεν ξέρω αν ακούγεται, πιστεύω ότι ακούγεται. Πολλοί δεν αντέξανε αυτό το δελτίο, δυστυχώς. Ζωή σε εμάς. Λοιπόν, πολύ πένθυμο το κλείνω το δελτίο, αλλά δεν πειράζει. Είναι όλα στη ζωή. Όλα. Ναι. Κλείνουμε λίγο πένθυμα. Θα συνεχίσω μετά από το ντιν-ντιν για να μην ακούτε όλα αυτά εσείς. Δεν θα με αφήσουν να κάνω επίλογο σήμερα στο δελτίο. Δεν πρόκειται να με αφήσουν από ό,τι έχετε καταλάβει. Γαλοπούλες. Θέλει κανείς γαλοπούλες. Παραγγείλω. Α? Κάνε πουλάκι. Ζωντανά μιλάμε τώρα, έτσι. Δεν ξέρω αν έχετε κάνει σε χωριό. Εδώ δεν μιλάμε για ψημένα τώρα. Μιλάμε για το ζωντανό το πουλερικό. Θέλει κανείς. Να ξέρω να κλείσω παραγγελία. Να κατέβω κάτω άμα είναι. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω πέρα από την πλάκα που αντέξατε. Είστε ήρωες αν είστε ακόμη εδώ, όσοι είστε ακόμη εδώ, πραγματικά. Δεν θέλω να ξεχάσω να ευχαριστήσω τον αρχισυντάκτη μας, τον Κρικοράκο. Σε ευχαριστώ. Φυσικά τα λαγωνικά του ΟΓΚΑΕ, ανάμεσά τους το κορίτσι μας, τη θεάρα μας, τη Μέρφη Φωτιάδου και φυσικά τα αγόρια μας, για να μην ξεχάσω κάποιον. Όλοι αγαπημένοι, τους αγαπώ πάρα πολύ. Τον Ιωάννη Δανιήλ που με βοήθησε και πάρα πολύ για το δελτίο. Μανουέλ Ναβάρο, Κωνσταντίνος Παπάς, Γιώργος Πετρόπουλος, Σωτήρης Χαραλαμπόπουλος, Στέφανος Χαρπαντίδης, Δημήτρης Χριστούλιας. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ που δεχτήκατε χωρίς να ρωτήσετε τι θα κάνω, τι δεν θα κάνω, αυτή την τρελή ιδέα. Και φυσικά θέλω να υπερευχαριστήσω τον πρόεδρό μας, τον πρόεδρο του ΟΓΚΑΕ, τον Βαγγέλη Ρίγα, το στρατηλάτη μου, έτσι τον λέω εγώ, όλο το Διοικητικό Συμβούλιο. Πάνω απ' όλα όμως θέλω να ευχαριστήσω εσάς, τα μέλη, γιατί πραγματικά από την πρώτη στιγμή που έχω μπει σε αυτά τα group και στον ΟΓΚΑΕ και πιο πριν, δεν έχω λόγια για την αγάπη που μου έχετε δείξει, πραγματικά. Πραγματικά όμως. Οπότε πίσω από όλα όσα σκέφτομαι κατά καιρούς, κάνω, δεν ξέρω, πάντα, είστε εσείς στο μυαλό μου. Και πώς θα γίνει έτσι να περάσουμε καλά, να μιλάμε και το διαγωνισμό που όλοι αγαπάμε, να έρθουμε και πιο κοντά. Και... θέλω να σας πω ότι εσείς είστε οι πρωταγωνιστές εδώ. Δεν είμαι ούτε εγώ, ούτε τα παιδιά. Ελπίζω να μην με θυμώσουν μαζί μου. Είστε εσείς που διαβάζετε, που μας βλέπετε, που μας παρακολουθείτε όλο αυτό το καιρό και φυσικά που σχολιάζετε και έχετε δώσει τόση ζωντάνια σε αυτό το group. Οπότε να ξέρετε ότι ανυπομονώ στο post κάτω από το βιντεάκι στο group μας να κάνετε χαμό, να σχολιάσετε. Τι άλλο θα πάθω σήμερα. Να σχολιάσετε. Πάνω απ' όλα θέλω να είναι ένα έναυσμα όλο αυτό για να σχολιάζουμε. Σχολιάζουμε τα νέα, να μπαίνουμε, να τα διαβάζουμε. Γιατί και τα παιδιά κάνουν πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια και φυσικά να τα σχολιάζουμε. Λοιπόν, δεν θα έχει κάθε φορά όλον αυτόν τον επίλογο το βαρετό. Απλά νιώθω την ανάγκη να τα πω. Λοιπόν, βλέπετε εδώ ότι έχουμε και φοβερά props, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για σήματα, για βεντάλιες, για εντάξει τώρα, μιλάμε για χαμούλι. Το μαλλί σήμερα δεν λέει να στρώσουμε τίποτα από την υγρασία, τέλος πάντων, δεν πειράζει. Πλέον είμαστε μια οικογένεια. Σας αγαπώ πολύ.